Γεια σας παλικάρια, γεια σας φίλοι μου. Σήμερα παιδιά 14 Νοεμβρίου, η ώρα είναι 11:40. Ξύπνησα από τις 4, έβρεχε. 5 έβρεχε, 6 έβρεχε. Δεν άντεξα παιδιά, άργησα να ξεκινήσω, ξεκίνησα όμως. Πάω για κυνήγι πεκάτσας παιδιά. Έχω να μιλήσω μαζί σας πάρα πολύ καιρό. Είναι το ένα το κυνήγι που κάνουμε μαζί με τον φίλο μου τον Γιώργο. Παιδιά, πουλί δεν είδαμε ακόμα. Πουλί εμφανίστηκαν λίγα πουλιά πριν καμιά 20 μέρες. Κάποιοι μπόρεσαν και πήραν άλλος ένα, άλλος δύο, άλλος τρία. Λόγω της ανομβρίας παιδιά, πουλιά πρωτοφανεί αυτό το πράγμα εδώ στον Εύρο. Μεγάλη τρέλα. Και που λέτε παιδιά, σταμάτησε γιατί ξεκούμπωσε ο γυαλοκαθαριστήρας. Στον Εύρο παιδιά είχε φοβερή ξηρασία. Όταν λέμε φοβερή ξηρασία, είχε σκάσει γη. Βέβαια αυτό το φαινόμενο είναι τα τελευταία 10 χρόνια, δεν έχει πάρα πολύ νερό. Ο υδροφόρος ορίζοντας έχει κατεβεί πάρα πολύ, χιόνια δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα τα κυνήγια επέλεξαν άλλες περιοχές. Ελπίζω κάποιοι από εσάς να το ευχαριστηθήκατε. Είδα στο Facebook χτυπήσατε πάρα πολλά πουλιά για την εποχή, πάρα πολλά. Τώρα να χτυπάς Οκτώβριο, να κάνεις 10, 12, 13 σηκώματα και να παίρνεις 6, 7 πουλιά, 5, τα νούμερα είναι φαντασμαγορικά πιστεύω. Τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα έτσι είναι, άλλες χρονές έχουμε εμείς, άλλες χρονές έχετε εσείς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσες με κάσεις και να έχετε, εγώ δεν πρόκειται να έρθω κάτω να κυνηγήσω. Εσείς, ένα μικρό ποσοστό βέβαια, θα επισκεφτείτε τον νομό Εύρο για κυνηγή με κάτσες. Τέλος πάντων, θα βάλει και σε εμάς, δεν μπορεί. Βέβαια το νούμερο δεν παίζει κανένα ρόλο. Πόσο θα χτυπήσουμε, ξάλλου εγώ τα νούμερά μου είναι μικρά, εξόδους κάνω πολλούς, πολλές εξόδους κάνω, με κάτσεις πολλές, βάσει των εξόδων δεν λέμε, μην κάνω μεγάλα νούμερα. Πάω, έχω πάρει και τα 3 σκυλιά μαζί μου, είναι από τις μοναδικές χρονιές που έχω 3 σκυλιά, τα οποία είναι εισάξια για το κυνήγι της μπεκάτσας. Και η χρονιά φέτος είναι, μπορώ να πω, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί παιδιά βρήκα χορηγό. Το όνειρό μου ήταν αυτό. Βρήκα χορηγία, θα τη δείτε τις επόμενες μέρες, όσον αφορά το τάισμα των σκύλων μου. Μια μεγάλη εταιρεία με σκυλοτροφές, η top στην Ελλάδα θα έλεγα, γερμανική εταιρεία, ανέλαβε να ταΐσει τα σκυλιά μου παιδιά και υποσχέθηκε ότι οι αποδόσεις τους θα ανεβούν πάρα πολύ. Θα φανεί. Στα επόμενα βίντεο θα σας αναφέρω και τη σκυλοτροφή την οποία θα με σπονσοράρει. Αυτά. Η ώρα είναι 11:50 παιδιά και είμαι στη μάντρα. Η βροχή δεν λέει να σταματήσει. Συχαίνω με τη βροχή, δεν την μπορώ καθόλου. Αυτό το μουσκεμα, βρέχονται όπλα, δεν τον μπορώ. Αλλά εγώ θα πάω μια βόλτα.
και πιθανόν να ανεβάσω και το βίντεο, γιατί εδώ και 9 φορές πάντα μιλάω και δεν ανεβάζω βίντεο. Κάποιοι με ψάχνετε, ρωτάτε πού είμαι, έχω χαθεί. Δεν ανεβάζω βίντεο συνήθως χωρίς θύραμα, αλλά αυτή τη φορά μπορεί να το κάνω. Ας ελπίσουμε, παιδιά, ότι η βροχή θα σταματήσει. Θέλω να στείλω τους θερμούς μου χαιρετισμούς σε όλη την Ελλάδα, στο εξωτερικό, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Κύπρο, παντού, παιδιά. Με κάνετε και αισθάνομαι κάπως με τα καλά σας λόγια. Αυτά τα λέμε. Σε κάνα μισάωρο θα φτάσω εκεί που επιθυμώ. Και ελπίζω ότι θα βρω ένα πουλί, παιδιά. Ο καιρός φαίνεται ότι ανοίγει. Ίσως η τύχη μας χαμογελάσει, παιδιά. Θέλω να κυνηγήσω ένα τριωράκι, τετραωράκι, θέλω να το κυνηγήσω. Αυτά. Τα φύλλα, παιδιά, είναι... Το τοπίο, παιδιά, είναι μαγευτικό. Κίτρινο χρώμα θες, καφέ θες, πράσινο θες. Ό,τι χρώμα θες υπάρχει. Πανέμορφα μέρη, παιδιά, αλλά πουλιά, α. Αυτά. Σας εύχομαι να περνάτε όλοι όμορφα, παιδιά. Τα φιλιά μου, τους χαιρετισμούς μου. Αυτά. Γεια σας. Δέστε, παιδιά, τι έχει γίνει εδώ με τη φωτιά. Δέστε. Παρακολουθήστε ένα πράγμα άσχημο. Εδώ. Έχουν καεί τα πάντα, παιδιά. Ευτυχώς όμως η φύση προχωράει. Έφτασα, παιδιά. Οι μυρωδιές είναι τρέλα. Και το δάσος είναι πανέμορφο. Θα γίνω μουσικεμα, αλλά δεν πειράζει τίποτα. Σταμάτησε η βροχή όπως το φανταζόμουν να γίνει. Εδώ είναι τα λιοντάρια μου. Να κάνω έτσι μια βόλτα. Ένα διωράκι, τρίωρο και ο Θεός βοηθός. Ελπίζω, παιδιά, να βρω ένα πουλί και ας μην το χτυπήσω. Αυτά, πάμε. Παιδιά, η έρευνα είναι φοβερή. Το κάθε σκυλί ψάχνει μόνο του. Αν υπάρχει ένα πουλί έστω εδώ, θα το βρούμε. Μπράβο, κοκόνα. Τα αρσενικά έχουν φύγει απάνω. Στα 90 μέτρα. Ένα είναι εκεί, ένα είναι εκεί. Κοκόνα μόλις ήρθε. Χτύπησε μια 200. Αναμένουμε. Πρέπει να βρω έστω ένα πουλάκι, παιδιά. Έστω ένα πουλάκι. Δύσκολο, αλλά το ρέμα είναι στεγνό. Αν και έριξε αρκετή βροχή, νερό δεν υπάρχει πουθενά. Πάλι καλά να λες. Παιδιά, ακόμη τίποτα, ούτε μυρωδιά, τίποτα, τίποτα. Τίποτα, αλλά δεν πειράζει. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Έτσι λέει μια παροιμία. Και εμείς θα κάνουμε αναμονή, θα περιμένουμε και θα δώσει και θεμάς κάποια στιγμή. Ένα καταπληκτικό μέρος, παιδιά, όπως βλέπετε. Φωλιά. Ένα πουλί, άμα μπει, εδώ θα μπει. Το πρώτο του κοτέτσι δεν έχει. Πάμε στο δεύτερο του κοτέτσι τώρα. Ίσως βρούμε εκεί. Για να δούμε. Δεν έχω ελπίδες, αλλά... Ελπίδες δεν έχω. Δεν νομίζω ότι θα σηκώσω πουλί. Έχω απελπιστεί. Αλλά εμείς οι μπεκατσάδες βγαίνουμε για τη βόλτα μας. Τώρα αν θα βρούμε, δεν θα βρούμε. Δεν μας πειράζει και τόσο. Βέβαια, ακόμα είναι νωρίς για μας. Αυτές τις συνθήκες έπρεπε να τις έχει κάνει πριν 20 μέρες. Τώρα δεν μπορεί να βρέξει και να μπει κατευθείαν πουλί. Πολύ ψηλά δεν ήθελα να πάω. Θα δούμε. Προχωράμε. Έχουμε φέρμα, παιδιά. Έχουμε φέρμα.
την Κοκόνα, 144 μέτρα. Το μέτρα ακόμα. Σταθερή φέρμα καλή. Τριάντα μέτρα. Παίρνω έσπαση. Δεν πρόλαβα. Τι είσαι ρε. Γκουτζο. Τι είσαι εσύ. Έλα εδώ, μη φοβάσαι. Έλα εδώ. Πεινάς. Ε. Ήσυχα. Α. Ήσυχα, γουάρι μου, ήσυχα. Λες να φερμάρεις γι' αυτόν. Τέλος, μετά από αρκετή ώρα, πήρα μια φέρμα μακρινή. Δεν μπόρεσα να πάω 140 τόσα μέτρα. Δεν πειράζει. Ίσως φερμάριζε κάτι άλλο τελικά. Αφανή. Τώρα έχω και παρέα εδώ. Τι είναι γόρι μου. Τι είναι ομορφουλή μου. Ματάρες μου. Πανδεσία χρωμάτων, παιδιά. Κίτρινο, κόκκινο, πράσινο. Τίποτα. Έχω εδώ και την παρέα μου. Τι είναι ρε μαύρε. Τα σκυλιά κάνουν την έρευνά τους. 100-150, 200. Γύρω-γύρω. Τίποτα. Ρε στα ανοιχτό, ρε στα πλάγια, ρε βορεινό. Δεν έχει πουλιά, παιδιά. Δεν έχει τίποτα. Ακόμα δεν μπήκαν εδώ. Το τερέν είναι καλό. Γεια σου Κοκόνα. Τίποτα. Απελπιστική κατάσταση. Τώρα πρέπει να βγούμε απάνω. Πάμε. Το καημένο παιδιά είναι πεινασμένο. Έχει να φάει αρκετές μέρες. Ευτυχώς ο φίλος μου Γιώργος άφησε ένα τσουρέκι. Φάει ρε. Και εδώ λίγο θα ξεχαστεί το καημένο. Έλα. Με ακολουθούσε από πίσω μου. Λες και ήξερε ότι θα του δώσω κάτι να φάει. Λοιπόν αυτά φίλοι μου, άλλο ένα κυνήγι μπεκάτσα στο Βόρειο Εύρο παιδιά, έφτασε στο τέλος του, μία φέρμα πήραμε, πιθανόν η Κοκόνα να θερμάρει σε αυτόν τον μαύρο εδώ, δεν είμαι σίγουρος, έτσι πιστεύω όμως. Περπάτησα αρκετά, η ώρα είναι 2:47, έκανα έτσι έναν κύκλο, 2-3 κοτετσάκια που έχω. Τίποτα παιδιά, τίποτα. Μπεκάτσες πέρασαν από εδώ και ήρθαν κάτω, πήγαν αλλού. Εμείς θα έχουμε αργότερα πουλιά, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτά τα πράγματα έτσι είναι.
αργότερα ίσως να έχουμε εμείς και να μην έχετε εσείς. Αλλά, όπως λέω πάντα παιδιά, έτσι είναι το κυνήγι. Έτσι είναι παιδιά. Λοιπόν, από μένα παιδιά, τους αγαπημένους μου σκύλους, τον Γκρος, την Κοκόνα και τον Αρίωνα, σας ευχόμαστε παιδιά να είστε όλοι καλά και πάλι τους χαιρετισμούς μου. Θα ανεβάσω βίντεο χωρίς πουλί, αλλά μην με παρεξηγήσετε παιδιά. Ένα γεια θα σας πω και αυτό. Γιατί παιδιά δεν ξέρετε τι ξημερώνει αύριο. Θα πάρω το δρόμο σιγά σιγά. Αυτό είναι εδώ, το μαύρο. Κάποιοι φίλοι μου που έχω εδώ πάνω στο μεγάλο δέριο να με ρυμνήσουν το καημένο το σκυλάκι, να έρθουν να το ταΐσουν. Γιατί ο καημένος έχει να φάει μέρες εδώ. Εδώ στο μαντρί, αυτός που έχει ένα κιελάρ 2,5 άσπρο και το έχει μέσα στο μαντρί, να έρθει να του ταΐσει το σκυλάκι. Θα έρθει να πάρει το μηχανάκι, να πάρει και το σκύλο του, θα του πρότεινα. Έτσι, αυτά. Γεια σας φίλοι μου.